Συγγνώμη, νόμιζα την κυρία Φωτίου έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ανακοινώσω στο σώμα ότι έχει γίνει δεκτή τροπολογία του Υπουργείου μας εκπρόθεσμη με αριθμό 902, ειδικό αριθμό 72, που αφορά τα σχολικά γεύματα. Το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων θα σας διανεμηθεί, φαντάζομαι, απλά σας την ανακοινώνω για να μπορούμε και αύριο να τοποθετηθούμε αν χρειαστεί. Το πρόγραμμα λοιπόν των σχολικών γευμάτων θα υλοποιηθεί με βάση αυτή την τροπολογία, η οποία είναι πρώτη φορά νομοθετείται. Η διανομή σχολικών γευμάτων σε μαθητές σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Προφανώς θα γίνει το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 16, α-147 και ειδικότερα με τα άρθρα 107 και 110. Και με τη διαδικασία του 118 του νόμου 44-12 του 2016, εφόσον η αξία σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων της περίπτωσης και τα λοιπά του ανωτέρου νόμου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την εναρκτήρια διανομή σχολικών γευμάτων για τους 3 πρώτους μήνες συνολικού κόστους 875.000 ευρώ. Θα έχετε όλα τα στοιχεία και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα λοιπά, και θα πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα συμμετοχής 10.000 μαθητών προς 2,5 ευρώ το γεύμα για 35 σχολικές μέρες, γιατί μετά αμέσως θα γίνει το μεγάλο πρόγραμμα για τις 70.000 μαθητές, όπως έχουμε εξαγγείλει πολλές φορές. Και άρα για πρώτη φορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτή ήταν μια ανακοίνωση και μπορούμε να επανέλθουμε όσο αναλυτικά θέλετε αύριο. Και για διάφορες ερωτήσεις που έχουν γίνει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, απαντώ και εδώ από την έγκυρη θέση μέσα στη Βουλή, ότι για το έτος 2017, ρωτάω για τη δημόσια ερώτηση που απευθύνει ο κύριος Σαλμάς, την έκανε ερώτηση στο Υπουργείο αλλά έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, υπάρχουν ήδη 925.000 ευρώ διαθέσιμες πιστώσεις του Εθνικού Πουδουέ, του έτους 2017 του Υπουργείου, επομένως αυτό υπερκαλύπτουν το νέο αυτό πρόγραμμα που σας είπα μόλις, εν τω μεταξύ βεβαίως θα προκηρυχθεί ο μεγάλος διαγωνισμός ως ο νόμος ορίζει για το πρόγραμμα των 25 εκατομμυρίων και όλα θα πάνε σύνομα. Πάμε τώρα λιγάκι στις ερωτήσεις τις σημερινές. Καταρχήν για το ΕΚΑ. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο εκπρόσωπος του ΕΚΑ, το ΕΚΑ είναι αγαπημένος μας εποπτευόμενος από μας φορέας και μάλιστα βραχίωνας των πολιτικών μας όσον αφορά πάρα πολλά θέματα, προστάτευτα ανήλικα, ασυνόδευτα ανήλικα και άρα και μητρώα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Δεν αλλάζουμε τίποτα στον τρόπο με τον οποίο το ΕΚΑ εισηγείται πάντα σε εμάς, στις υπηρεσίες μας, για το εάν εγκρίνουμε ή όχι την συγκεκριμένη πιστοποίηση των φορέων, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν βοήθεια χρηματική από εμάς. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία σε αυτό, προφανώς. Τι αλλάζει? Αυτό που αλλάζει είναι η διεύρυνση του υφιστάμενου μητρώου που υπάρχει στην υπηρεσία μας με ένα μητρώο πολύ μεγαλύτερο πια, στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να γραφούν όλοι οι φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν φροντίδες, κοινωνική φροντίδα προστασίας, είτε χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο είτε όχι, ανεξαρτήτως. Ένα. 2. Αυτό το μητρώο, και εδώ απαντώ στην κυρία Χριστοδουλοπούλου,
αυτό διευρυμένο μητρό αυτό, με όλα τα στοιχεία που για πρώτη φορά καταγράφονται και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που σήμερα ως πληροφορία έχουμε στα αρχεία μας ή στο Υπουργείο, χρησιμοποιούνται, θα χρησιμοποιηθούν όπως επανειλημμένα έχω πει, για τη συγκρότηση του δεύτερου μητρώου στην Ιδίκα, το οποίο θα τρέχει στον μηχανισμό, τον οποίο εθνικό μηχανισμό που έχει ψηφίσει η Βουλή πριν 2 μήνες, και τα οποία 3 μητρώα, μητρώ ωφελούμενων επιδομάτων, μητρώ νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και προγράμματα τα οποία τρέχουν στη χώρα, ευρωπαϊκά ή κρατικά, αυτά τα 3 μητρώα λοιπόν θα τρέχουν στα 254 κέντρα κοινότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα έχει και πάλι η ΔΙΚΑ την επεξεργάζεται και η οποία θα είναι έτοιμη μόλις ανοίξουν τα 254 κέντρα να τρέχει σε επιστοποιημένους υπαλλήλους των κέντρων αυτών. Άρα, απαντώντας στην κυρία Χριστοφιλοπούλου, υπάρχει ένα κομμάτι, κυρία Χριστοφιλοπούλου, όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι κλειστό και στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Όσον αφορά όμως το πόσες κλίνες έχει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το πόσοι, προσέξτε, το αριθμητικό δεδομένο εργάζονται και με ποια ακριβώς σχέση εργασίας και με ποια ειδικότητα εργάζονται, αυτά είναι ανοιχτά στοιχεία. Δεν είναι ανοιχτά στοιχεία όσα αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Νομίζω απαντώ ως προς το κλειστό και ως προς τον ανοιχτό. Ως προς τη διαλειτουργικότητα, είμαι πολύ ευτυχής να διαλειτουργήσουν τα 2 συστήματα, γιατί το e-πρόνοια ως γνωστόν, στο οποίο αναφέρεστε φαντάζομαι, στήχησε 2,5 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, λίγο λιγότερο. 1,400. Ωραία, έκανα λάθος. Και όπως ξέρω από τις υπηρεσίες σας του ΕΚΑ, χρειάζονται κάποιες αναβαθμίσεις και κάποιες διορθώσεις. Θα τις κάνουμε. Δεν πρόκειται να πετάξουμε ένα σύστημα που πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο 1,400. Η ΔΙΚΑ ευτυχώς δεν μας κοστίζει τίποτα. Δεν πληρώνει δηλαδή το δημόσιο για την ΔΙΚΑ απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα προγράμματα, και όπως εξήγησα πολλές φορές, ακόμη και για το ΚΕΑ, και εδώ οφείλω μια επίσης δημόσια ανακοίνωση, να το πω πώς να το πω, επειδή γνωρίζω ότι το ΚΕΑ αυτές τις μέρες δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη από την μια και από την άλλη, ταλαιπωρία, αν θέλετε, σε ορισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που έχουν πηγαίνουν στα ΚΕΠ και στους Δήμους. Έχουμε να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή το σύστημα πραγματικά δέχεται μια τεράστια ροή πληροφορίας και αναγκών. Πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι είναι για πρώτη φορά που το σύστημα διαλειτουργεί με όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Γι' αυτό και στο τέλος της μέρας, στο τέλος μόλις κάνεις την αίτησή σου, απαντάει αν είσαι δικαιούχος ή δεν είσαι. Δηλαδή εκείνη την ώρα διασταυρώνει όλα τα στοιχεία από όλες τις βάσεις του κράτους, τάξεις, ήλιος, εργάνη κτλ. Από όλες τις βάσεις του κράτους. Πράγμα το οποίο σημαίνει μια τεράστια φόρτωση του συστήματος. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα είναι πράγματι το σύστημα να πέφτει. Σκόνεται βέβαια, δεν μένει μια μέρα πεσμένο, μένει κάποια λεφτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Δεν μας αρέσει αυτό. Η ΔΙΚΑ εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δημιουργήσει νέους σερβερ. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ρυθμίσει την ομαλή ροή του προγράμματος. Το Σαββατοκύριακο θα αναπτύξουμε νέο σερβερ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό για την επιστημονική κοινότητα που γίνεται με το ΚΕΑ είναι μοναδικό στην Ελλάδα.
δεν έχει ξαναγίνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ΔΙΚΑ πάλι έτρεξε το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση πριν 2 χρόνια, πριν λιγότερο από 2 χρόνια, και το έτρεξε χωρίς να έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί δεν απαντούσε το σύστημα αν είσαι ή δεν είσαι δικαιούχος. Αυτό έγινε μετά από 1-1,5 μήνα, θυμάστε. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι απαντάει ταυτόχρονα, θέλει μεγάλη δυναμικότητα τα συστήματα, το ξέραμε, αλλά δεν ξέραμε ότι θα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη ώστε ταυτόχρονα κάθε δευτερόλεπτο που περνάει 7.000 μπαίνουν στην πλατφόρμα κάθε δευτερόλεπτο για να γίνουν δικαιούχοι του ΚΕΑ. Λοιπόν, εγώ ζητάω συγγνώμη για τις όποιες ταλαιπωρίες, να μην ανησυχούν όμως οι πολίτες αυτού του κράτους και το σύστημα θα λειτουργήσει στο τέλος πλήρως, ήδη λειτουργεί και τα αποτελέσματα μπορώ να σας τα πω και αυτά ποια είναι, εκτός κύριε Πρόεδρε αν έχετε, αν τελειώνει ο χρόνος, παίρνω πολύ χρόνο, ε. 103.476.000 είναι οι αιτήσεις, δεν έχουμε συμπληρώσει εβδομάδα από την περασμένη Τετάρτη. 5.444 στους Δήμους, 14.412 στα ΚΕΠ μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα μεγάλο νούμερο πια εγκεκριμένων, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πάρει αμέσως τις εγκρίσεις τους online και μέχρι τη Δευτέρα, όπως είπα, 13 Δευτέρου, θα έχουμε ολοκληρώσει και την ανάπτυξη νέων σερβερ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτό ως προς το τέτοιο. Τώρα, για την ΙΔΙΚΑ. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι η ΙΔΙΚΑ αυτή τη στιγμή εξοικονομεί τεράστια χρήματα στο κράτος. Εγώ τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία και σας λέω πολύ καθαρά το τι στήχησε το ΙΠΡΟΝΙΑ και το τι στήχησε το ΚΕΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά βαρύ και το πολύ σύνθετο, το οποίο αυτή τη στιγμή μοναδικό στην Ευρώπη. Μοναδικό στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή την ιστορία σκοπεύουμε την ΙΔΙΚΑ να την ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, όχι ως ανταγωνίστρια ιδιωτικών επιχειρήσεων, γιατί σας είπαν ότι δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. Τα πρώτα έχει συμπληρώσει όλα η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία γνωρίζει το έργο της ΙΔΙΚΑ και από παλιότερα. Αυτό που γίνεται σε σχέση με τη διεύρυνση της δυνατότητας της ΙΔΙΚΑ να παίρνει έργα από το εξωτερικό αφορά πρώτα-πρώτα τα ΕΣΠΑ και τις συνεργασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Δεύτερον, την περίπτωση που άλλο κράτο μέλος ζητάει την πρόσβαση στα στοιχεία μας, όπως η Κύπρος παραδείγματος χάρη, που έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται να μπορεί η ΙΔΙΚΑ να πληρώνεται για αυτές τις υπηρεσίες από άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.